Πάμε να δούμε πώς έβγαλε 2 εκατομμύρια σύμφωνα με την εκπομπή του Λιάγκα σε μία συναυλία ή Άννα Βύση. Γιατί αν κόπηκαν όντως 65.000 και μου λένε ότι τα εισιτήρια ήταν από 20 ως, όπως το λένε, 80, να βάλουμε ένα μέσο όρο εμείς 40 ευρώ και τα περισσότερα να είναι φθηνά. Επί 40 λοιπόν ευρώ το εισιτήριο είναι, παιδιά, κρατηθείτε, 2.600.000 ευρώ. Αστρονομικό ποσό. 2.600.000 ευρώ. Εάν κόστησε, από ό,τι μου λένε η συναυλία, μισό εκατομμύριο, λέει ο Βούρτης που ξέρει από τα τεχνικά κτλ. Μιλάμε 2 εκατομμύρια τσέπη. Μπράβο, ταξίζει, δεν το λέω. Τόσο εύκολο για 2 εκατομμύρια από μια συναυλία. Δηλαδή, άντε να είχε 60.000 κόσμο. Τόσα πολλά λεφτά δηλαδή. Μάλιστα, θα γίνουν και εμείς τραγουδιστές, παιδί μου. Κάποιο άλλο λάκκο έχει φάβα, αλλά δεν βοηθάς. Θέλουμε λίγα στοιχεία παραπάνω, αν γίνεται. 2 εκατομμύρια, παιδιά, σε ένα βράδυ. Ποιοι βγάζουνε, ούτε οι YouTube δεν αλλά βγάζουνε. Αυτό είναι η εξαργύρωση μιας καριέρας πολλών δεκαετιών. Ναι, δεν είναι, φυσικά, δεν το λέω. Λέει τίποτα, ναι, παιδί μου, αυτό λέω κι εγώ, και συντράμω σε αυτό. Μια μεγάλη συναυλία. Και βέβαια έχει και ο Τάσος κάποια στοιχεία τώρα, ότι το πήραν και πολύ φθηνά, λέει, το στάδιο. Να μην λέμε ότι θέλουμε, έτσι, γιατί κάτι για YouTube άκουσα και εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλα, 2 εκατομμύρια είναι για να πάνε για σπόρια YouTube, εντάξει. Μην κοιτάς τώρα που ο πληθωρισμός έχει πάει στο Θεό και τα σπόρια ακριβή να είναι. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, τόσες δεκαετίες Άννα Βύση, είπε και ο κόσμος να τη στηρίξει. Έχω την εντύπωση όμως ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα. Γιατί στο Καλλιμάρμαρο που έγινε η συναυλία της Βύση, έγινε περίπου μια εβδομάδα πριν τη συναυλία των Τεμπών. Μάλιστα, κάποιο συσχετισμό έχει, κάτι άλλο συμβαίνει. Για βάλε να δούμε παρακάτω τι είπαν τα παιδιά εδώ στο Λιάγκα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι βεβαίως και καλά έκανε και όλοι υποκλινόμαστε στην Άννα Βύση, όμως θα έπρεπε να κερδίζουν όλοι. Να κερδίζουν όλοι, ναι, γιατί δεν κερδίσαν όλοι. Αυτοί που ήταν εκεί, παρατρεχάμενοι, σεκιουριτάδες, διοργανωτές, ήχος, φωτισμός, ξέρω εγώ, τα συνεργεία εκεί, αυτά δεν κερδίσαν αυτοί. Το κράτος δεν κέρδισε. Για να δω, τι θα πεις. Τι εννοώ. Κάτω από 15.000 ευρώ, κοιτάξτε το έγγραφο από τη Διάβγεια. Κάτω από 15.000 ευρώ για την ενοικίαση του Καλλιμάρμαρου. Εγώ θα κάνω μια πρόταση. Βλέπετε αναλυτικά τα ποσά, δηλαδή είναι 2.000 ευρώ την ημέρα και μετά είναι λίγα χιλιάρικα για την εναέρια κάλυψη για τα ντρόν κτλ. Τι καημό που το έχετε, μην δείτε πάντως έναν άνθρωπο να βγάζει 5 φράγκα. Αμέσως να πάτε να βάλετε χέρι όλοι εκεί πέρα κάτι να μαγειρέψετε. Φτηνό ήταν το στάδιο, φτηνό ήταν εκείνο, ακριβό ήταν τ' άλλο, έτσι. Το ποσό όμως για το Καλλιμάρμαρο ή για το Ηρώδιο, γιατί κάπου εκεί είναι και τα λεφτά για το Ηρώδιο, 15-20 χιλιάρικα, είναι πάρα πολύ μικρό. Στο Ηρώδιο πες ότι χωράει 5.000 ανθρώπους, δεν μπορείς να βγάλεις τόσα πολλά λεφτά. Καλά, δεν φταίει γι' αυτό. Δεν λέω για την Βύση, λέω για το κράτος. Θα μπορούσε στο Καλλιμάρμαρο να λέει 1 ευρώ το εισιτήριο, θα το παίρνει το κράτος. Δύσκολη περίπτωση. Με εσάς δεν μπορεί να τα βάλει κανένας τελικά, γιατί εκτός από ειδήσεις για ποδοσφαιριστές οι οποίες είναι άτυπες, να μην πω τίποτε καμιά άλλη λέξη. Ναι, τώρα ξέρετε και πόσο κοστίζει να νοικιάσεις το Καλλιμάρμαρο στάδιο, να νοικιάσεις το Ηρώδιο, ξέρετε και πόσο κοστίζει, ας πούμε, αν δεν μαζευτεί 60.000 κόσμος και αναγκαστεί κάποιος καλλιτέχνης να τα βάλει όλα αυτά από την τσέπη του. Και αυτό το ξέρετε. Έχω την εντύπωση ότι είστε πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Θα σας πάρω για οικονομικούς συμβούλους στη σελίδα μου. Ναι, το βρήκα. Γυναίκα, συμφωνείς? Βεβαίως. Αυτό έπρεπε να μην συμφωνείς, να γίνει εδώ πέρα μακελιό. Ξέρεις. Λοιπόν, βάλε και τη συνέχεια γιατί. Από αυτή τη συναυλία. Δεν τώρα, μπορεί να δίνει 2.000 ευρώ την ημέρα, παιδιά, το Καλλιμάρμαρο. Είναι πολύ μικρό το ποσό για τέτοιου είδους καλλιτέχνες. Μπορεί να γίνει δωρεά τώρα, ποιος ξέρει. Δωρεά, Σου ξέφυγε ή στο σφίξει κανένας άλλος. Μήπως δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε και στην εκπομπή. Μήπως έχει γίνει τίποτε σ' άλλο από πίσω ή από μπροστά ή από ξέρω κι εγώ. Τα σχόλια δικά σας. Εγώ πάντως αυτά τα βλέπω λίγο περίεργα, να πω την αλήθεια. Εγώ δεν ξέρω πάντως ό,τι και να λέτε. Εν ζωή Έλληνα καλλιτέχνη που να μπορεί να βγάλει 2 εκατομμύρια σε ένα βράδυ. Πες τα, Γιώργο μου, πες τα. Ούτε να σου πω κάτι. Ούτε και σε θάνατο, πραγματικά. Δηλαδή να αναστήσουμε για τους νεκρούς. Ο Παπακοσταντίνου. Θα μπορούσε να μαζέψει 2 εκατομμύρια σε ένα βράδυ. Ο Παπακοσταντίνου. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
Εσύ, παιδί μου, εγώ μια απορία την έχω έτσι. Έχεις πει και έχεις πει τελευταία. Έχεις φάει και καμιά τριανταριά άκυρα πόσα είναι, ούτε ξέρω κι εγώ, δεν τα έχω μετρήσει. Η αλήθεια είναι, παιδιά, τι να κάνω, εντάξει. Αυτά που λες τώρα, δηλαδή, τα σκέφτεσαι, στα λέει κάποιος ακουστικό να τα πεις. Δεν μπορώ να. Ξέρεις, η επιστήμη σηκώνει καμιά φορά και τα χέρια ψηλά να πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδί μου. Δεν γίνεται, σου λέω, δε. Δηλαδή. Θέλω να σχολιάσω και δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω, να μας κλείσει το ραδιοτηλεοπτικό που λένε αυτοί οι καλλιτέχνες. Μη χειρότερα. Γιατί? Και επίσης δεν κατάλαβα. Γιατί να δώσει βύση από τα λεφτά που έβγαλε στο κράτος. Τα λεφτά που έβγαλε. Όχι, επειδή τα ακούσαμε για δωρεές. Είναι η πρόταση του Τάσου. Να δώσει η παραγωγή. Τα άξιζε. Μπορεί. Μα δεν έχει σημασία με αυτά που έβγαλε. Εγώ λέω ότι είναι πολύ φθηνά το καλυμάρμαρο. Ένα από τα αρχαιότερα στάδια του πλανήτη και το δίνεις με 15 χιλιάρικα. Για 5 βραδιές τιμένο. 5 βραδιές. Για 5 βραδιές τιμένο, 15 χιλιάρικα. Δεν μου λες και τις 5 βραδιές η Άννα Βύση τραγουδούσε. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, παιδιά. Άμα ξέρει κάποιος, σας γράψει κάτω στα σχόλια να μάθουμε κι εμείς δηλαδή. Γιατί ξέρετε, άλλοι ζορίζονται και άλλοι δροσίζονται. Αλλά για να μην τα λέω εγώ, ας τα πούν αυτοί. Για να δούμε τι θα πούν ακόμα. Να πω κάτι, ότι το στάδιο γέμισε πριν από λίγο καιρό με τον Παπακοσταντίνου. 50.000. Και είπαν ότι ήταν 50.000. Το 65 δεν βγαίνει. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε πριν από λίγες μέρες πάλι μια εκδήλωση όπου είχε κοινό. Που δεν πήγε καν ο κύριος Γιαννακόπουλος. Εντάξει, δεν μπορούσε. Σε όλες τις κερδίσεις, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο, είπαν ότι είχαν 38.000. Ωραία. Λοιπόν, και η Βύση Παναθηναϊκός είναι. Άρα, μπράβο. Εκεί πάει δουλειά. Την επόμενη φορά που θα έχετε με το Παναθηναϊκό εκδηλώσει κτλ. Φωνάξτε και την αναβίση, δεν ξέρετε, μπορεί να βρεθείτε με κανένα 2 εκατομμύρια πλούς, δηλαδή συν. Εννοείται. Ναι, για πάντως με τα 2 εκατομμύρια τώρα ξεκούνται τα ταούλια μετά στο Άτικα του, πώς το λένε. Και εγώ θα ανέβαινα στην καρέκλα που ξέρεις ότι ο χώρος δεν είναι το φόρτε μου. Ρε Γιώργο. Παιδιά, είναι τεράστιο, το καταλαβαίνετε το νούμερο. Ρε Γιώργο μου, δεν σκεφτόταν τα λεφτά εκείνη την ώρα η γυναίκα. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Μα είναι δυνατόν να τραγουδάει μπροστά σε 60.000 κόσμο, 65, 50, όσο θέλετε πείτε, και να μου λες τώρα ότι σκεφτόταν την τσέπη. Δεν σκεφτόταν τα λεφτά, βρε. 2 εκατομμύρια άλλωστε, ποιος τα σκέφτεται. Τα είχε και χτες, βέβαια. Τι σοβαρά μιλάς τώρα. Εγώ λέω ότι σκεφτότανε. Τι σκεφτότανε. Σκεφτόταν τι έφαγε χθες. Για να την πάρετε τηλέφωνο, σας το πει. Τα σχόλια δικά σας, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε και κανένα like και τα λέμε στο επόμενο.